κρυφά. Πνευματικές νεκραναστάσεις. Τα περισσότερα, αλλά και μεγαλύτερα θαύματα του γέροντα, είναι τα ηθικά θαύματα. Πολλοί άνθρωποι αδιάφοροι θρησκευτικά, άθιοι εκ πεπιθύσεως, χωρίς ηθικούς φραγμούς, είτε μετά από κάποια μεταθανάτη εμφάνισή του, είτε συχνότερα από την ανάγνωση κάποιου βιβλίου του, αναστήθηκαν πνευματικά. Εισήλθαν με ζήλο στην εκκλησία και κάποιοι και στο μοναχικό στάδιο. Νέος ζούσε στην άγνοια και στην αμαρτία. Όχι τυχαία έπεσαν στα χέρια του οι επιστολές του γέροντα και κυριολεκτικά συγκλονίστηκε. Άλλαξε η ζωή του και επιθυμεί το μοναχικό βίο. Εγώ πριν 6 χρόνια, ομολογεί ένας νέος από τους πολλούς, ήμουν αναρχικός. Φορούσα σκουλερίκια και έπαιρνα ναρκωτικά. Κάποιος από την παρέα μου είχε ένα βιβλίο του πατρός Παϊσίου και μου το έδωσε. Από περιέργεια το ξεφίλησα. Μου κίνησε το ενδιαφέρον και το τελείωσα μέσα σε μία νύχτα. Από τότε άλλαξε η ζωή μου. Το κασκόλ που εξαφανίζει όγκο. Μαρτυρία Φιλίτσας από τον Βόλο. Βρέθηκα στην δύσκολη θέση να μην μπορώ να βοηθήσω και να ηρεμήσω την απελπισμένη αδελφή μου μετά από την ένδειξη όγκου στη μαστογραφία που έκανε. Με σεβασμό ζήτησε από αγαπητή μου φίλη την πολύτιμη κληρονομιά της, το κασκόλ του σεβαστού γέροντος Παϊσίου, κρατώντας το σφιχτά στην αγκαλιά μου, με χέρια τρεμάμενα, με έντονο χτυποκάρδι, έτρεξα και τον απόθεσα στην αγκαλιά της Πασχούσης. Εκείνη με δάκρυα στα μάτια πήγε στο εικόνισμα και προσευχήθηκε. Της ευχήθηκα περαστικά και το επέστρεψα αμέσως στην φίλη μου. Μετά από 4-5 μέρες, η άρρωστη επανέλαβε τη μαστογραφία. Το θαύμα είχε γίνει. Η μαστογραφία ήταν πεντακάθαρη. Ο όγκος είχε εξαφανιστεί. Μεγάλη χάρη του γέροντος Παϊσίου. Θεραπεία δαιμονισμένης. Ένα πρωινό του Δεκεμβρίου του έτους 1996, στην έκθεση της Μονής, στην Σουρωτή, βρίσκονταν εκεί οι υπεύθυνοι αδελφοί, ένα ανδρόγυνο με το μικρό τους κοριτσάκι και τον πατέρα τους, δύο μεσόκοπες γυναίκες και ένας νεαρός άνδρας. Ξαφνικά, ακούστηκε μια δυνατή κραυγή. Μία από τις μεσόκοπες γυναίκες, αρκετά εύσωμη, σωριάστηκε στο πάτωμα και άρχισε να χτυπιέται και να ορίεται άγρια. Κούνησε το κεφάλι γρήγορα πέρα δόθε. Το θέμα ήταν πολύ άσχημο. Η γυναίκα με το παιδάκι βγήκαν έξω, ενώ οι άλλοι πλησίασαν να την βοηθήσουν. Η γυναίκα μούγκριζε, αγκομαχούσε και έλεγε με μια άγρια απειλητική ανδρική φωνή: «Θα σας κανονίσω, ρε, εγώ που δεν πιστεύετε. Θα σας δείξω εγώ. Να, τώρα ακόμα λίγο και θα σας βάλω όλους στο χέρι με το 666. Θα με προσκυνάτε όλοι, χαμένοι, ηλίθιοι και άλλες βρισιές». Έπειτα άρχισε να τσιρίζει και δείχνει φοβισμένη. «Παϊσία, με κες, με κες. Θέλεις να με στείλεις πίσω στα Τάρταρα? Και αυτή η χαμένη όλο σε μοναστήρια με φέρνει. Τι τη βοηθάς? Με κες, με κες». Και στρίγγιζε δυνατότερα. Χτυπιόταν τόσο δυνατά που υπήρχε φόβος να σπάσει το κεφάλι της. Ήταν φανερό ότι την πείραζε ο δαίμονας. «Α», φώναζε πάλι. «Να, ήρθε και η Μαρία τώρα. Με κες, Παϊσία», είπε με μια δυνατή φωνή και έμεινε ακίνητη σαν να λιποθύμησε. Πλησίασαν διστακτικά οι παριστάμενοι για να την βοηθήσουν, ενώ οι γυναίκες φρόντιζαν να την σκεπάζουν με τα ρούχα του. Αφού την τακτοποίησαν, την σήκωσαν από το πάτωμα. Είχε ανοίξει τα μάτια της και έκλαιγε ήρεμα και βουβά. Μια ευχαριστία ξεχύθηκε από τα βάθη της καρδιάς της. «Σε ευχαριστώ, γέροντα. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου», έλεγε και ξανάλεγε με πολύ ευγνωμοσύνη. Σηκώθηκε, πήγε μπροστά σε μια εικόνα του Χριστού και της Παναγίας και αναλύθηκε σε δυνατούς λυγμούς. «Θεέ μου, Θεέ μου, πώς με καταδέχθηκες στην ανάξια. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, σε ευχαριστώ, γέροντα. Δεν άξιζα, Θεέ μου, τέτοια βοήθεια». Η όλη σκηνή ήταν πολύ συγκινητική. Ύστερα χαιρέτησαν με ευγνωμοσύνη την αδελφή και έφυγαν. Η γυναίκα αυτή είχε δαιμόνιο. Φεύγοντας, ανέφερε ότι το προηγούμενο βράδυ είδε στον ύπνο της το γέροντα Παΐσιο που της είπε: «Έλα στον τάφο μου και θα σε κάνω καλά». Ήρθε στο μοναστήρι, ρώτησε πού είναι ο τάφος του γέροντα, προσκύνησε τον τάφο και ύστερα ήρθαν στην έκθεση, όπου συνέβησαν τα παραπάνω. Παρέχει ανάβλεψη. Μαρτυρία Ρωσίδος, κυρίας Λαρίσας Νικολάευνα Μάσλοβα, ιατρού από τη Μόσχα. Έπαθα δυστύχημα με αποτέλεσμα το αριστερό μου μάτι να χάσει τελείως το φως του. Με έφεραν στο πρώτο γενικό νοσοκομείο της Μόσχας. Η θάλαμη ήταν γεμάτη, γι' αυτό με έβαλαν στο διάδρομο. Τη νύχτα δεν κοιμήθηκα καθόλου. Έκανα προσευχή και στεναχωριόμουν πολύ. Προς το πρωί, ενώ ήμουν σε μια κατάσταση μεταξύ ύπνου και ξύπνιου,
ήρθε ο Μπάτος Καπαΐσιος. Τον είδα μπροστά μου ολοφάνερα και τον αναγνώρισα, γιατί είχα διαβάσει ένα βιβλίο σχετικό με την ζωή του. Μου σκέπασε το κεφάλι με μια πετσετούλα και εξαφανίστηκε. Την ίδια στιγμή κατάλαβα ότι βλέπει το τυφλό μάτι μου. Οι γιατροί δεν χρειάστηκε να κάνουν τίποτε. Νοσηλεύτηκα στην παραπάνω κλινική από τις 4 μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου του έτους 2002. Ο αριθμός του ιστορικού της ασθενίας μου είναι 31-171. Ευχαριστώ τον Θεό για το έλεος του σε μένα και τον Μπάτους Καπαΐσιο για τη βοήθειά του.